Ένα θάνατο και 2.225 νέα περιστατικά COVID-19 ανακοινώθηκαν την Κυριακή στην Κύπρο. Το ποσοστό θετικότητα ανέρχεται στο 2,61%. 211 ασθενεί COVID-19 νοσηλεύονται, εκ των οποίων οι 74 σε σοβαρή κατάσταση. Ποσοστό 76,31% των νοσηλευόμενων δεν έχουν ιστορικό εμβολιασμού. Από τη Δευτέρα στην Κύπρο μειώνεται η χρονική περίοδος ισχύως του πιστοποιητικού νόσησης, από τις 180 στις 90 ημέρες. Όπως είχε ανακοινώσει το Υπουργείο Υγείας, η αλλαγή αυτή θα ισχύσει για όλους τους κατόχους του πιστοποιητικού, ανεξαρτήτως αν το έχουν εκδώσει πριν την ημερομηνία αυτή.